Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το θέμα που προέκυψε εκεί με τη Γάβδο και παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δίνει κατά κάποιο τρόπο ένα οριστικό τέλος σε αυτή την οδύσσια εκεί των μαθητών, των δύο μαθητών της πρώτης γυμνασίου που ζουν στη Γάβδο. Έχουν επιλέξει και τα παιδιά και οι οικογένειές τους να στηρίξουν εκεί το αγροτικό νησί και να μείνουν στη Γάβδο. Και τα παιδιά στη Γάβδο θα φοιτούν με τηλεκπαίδευση. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός, είναι μία δέσμευση και θέλω λίγο να πάμε στην κυρία Έφη Γεωργακά, κάτοικο της περιοχής, να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, μια χαρά, είμαστε πολύ καλά τώρα. Θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά και να μας πείτε, να αναφέρω βέβαια ότι είστε μητέρα ενός εκ των δύο παιδιών, σωστά? Και των δύο παιδιών. Είστε μητέρα και των δύο παιδιών, ναι. Σωστά. Θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά και να μας πείτε το πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί και είχε δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο και ένα αδιέξοδο. Ναι. Από πέρυσι που φοιτούσαν στην έκτη δημοτικού τα παιδιά μας, προσπαθήσουμε να δούμε ποιος είναι ο σωστός δρόμος ώστε να ανοίξει το γυμνάσιο, γιατί δεν υπάρχει γυμνάσιο στο νησί. Στο νησί, καταρχήν, να σας πω ότι υπάρχουν μόνο 4 παιδάκια. Τα 3 είναι τα δικά μας, άλλο ένα παιδάκι, και τα 2 από τα δικά μας είναι στην πρώτη γυμνασίου. Τέλος πάντων, απευθυνθήκαμε στην περιφέρεια, στο Υπουργείο Παιδείας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ταμείων. Μας είπαν τι πρέπει να κάνουμε, τις διαδικασίες. Τις κάναμε. Το πρώτο βήμα έπρεπε να γίνει από την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ από το Δήμο και έτσι να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν έγιναν σωστά τα πράγματα, δεν έγιναν έγκαιρα, δεν έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε από το Δήμο της Γάβδου. Για ποιο λόγο καθυστέρησε η κατάσταση όμως? Αξίζει να σταθούμε σε αυτό. Δεν γίνεται να τα αφήνουμε έτσι. Δηλαδή υπήρχε θέμα με τους δύο μαθητές και υπήρχε ολιγορία. Ναι. Μάλιστα. Θεωρώ εσκεμμένα. Όχι, θεωρώ εσκεμμένα έγινε αυτό. Δεν θέλανε να ανοίξει το γυμνάσιο. Ο Δήμος δεν ήθελε να ανοίξει το γυμνάσιο. Για ποιους λόγους ένας Δήμος μιας ακριτικής περιοχής θα μην θέλει να ανοίξει μια δομή δευτεροβάθμιας? Διαρωτώ με δημοσιογραφικά. Μην σας φέρω σε δύσκολη θέση. Εγώ διαρωτώ με και ας τα αφήσουμε. Δεν με φέρετε καθόλου σε δύσκολη θέση. Αυτοί έπρεπε να έρθουν σε δύσκολη θέση. Ας τα αφήσουμε, το θέμα έτσι. Πάντως, κοιτάξτε, ναι. Αυτό έχει απαντηθεί μέσα στη Βουλή από τον Υφυπουργό Παιδείας. Ότι όταν επιτέλους αποφάσισε ο Δήμος, όσο μπορούσε το καθυστερούσε, όταν αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει το γυμνάσιο στη Γάβδο, το Υπουργείο Παιδείας ήταν και καθυστερημένα, έδωσε τα βήματα, τέλος πάντων, τι πρέπει να γίνει, πρέπει να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Και από εκεί και πέρα ο Δήμος εξαφανίστηκε, δεν ξαναέκανε καμία επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας, δεν ξαναμίλησαν μαζί τους. Και δεν μου ενημέρωσαν και εμένα ποτέ για τίποτα. Εγώ η ενημέρωση που είχα ήταν ότι δεν απάντησε ποτέ το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, ας φύγουμε από εδώ, γιατί για όποιο λόγο και αν έγινε, δεν πέτυχε. Και φυσικά δεν θα το άφηνα να πετύχει. Εγώ μεγαλώνω με πολύ κόπο 3 παιδιά εδώ. Έφυγα από την Αθήνα, αποφάσισα να χτίσω την οικογένειά μου εδώ με τον σύζυγό μου, ο οποίος είναι από το γέννημα Θρέμα. Και δεν θα σταθούμε σε τέτοια εμπόδια. Αγαπάμε το νησί και ζούμε εδώ. Μάλιστα. Πόσοι κάτοικοι είστε εκεί στη Γάβδο? Το χειμώνα είμαστε γύρω στους 70. 70 κάτοικοι. Και υπήρξε αυτό το θέμα. Υπήρξε αυτό το θέμα με. Δεν θέλω να εστιάσω στους υπευθύνους. Ολιγορία υπήρξε γιατί φτάσαμε στο παραένα και χρειάστηκε και η παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Αλλά 70 κάτοικοι εκεί και δημιουργείται αυτό το θέμα. Αντί να στηρίξουμε όλοι, δημοσιογράφοι, τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτα ο Δήμαρχος και η Δήμαρχος περιοχής και μετά ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο, 2023. Ακριβώς. 2023. Να είναι μια οικογένεια και τα παιδιά της να μην πηγαίνουν σχολείο. Δηλαδή φτάνω σε ένα σημείο να αναγκάσουμε αυτή την οικογένεια, σας διακόπτω και ζητάω συγγνώμη, να φύγετε από το νησί κάποια στιγμή για να φοιτήσουν τα παιδιά σας σε ένα σχολείο. Ναι. Εμείς απλά είχαμε το κουράγιο να επιμένουμε. Ξέραμε ότι ήταν το σωστό αυτό που κάναμε. Και επιμέναμε παρόλα τα αρνητικά γύρω μας, γιατί αυτό ήταν το σωστό να γίνει. Είναι ακριτικό νησί, είμαστε στα σύνορα και
εφόσον παντού φωνάζουν και λένε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα κρατικά νησιά, σωστά, πρέπει να μην φεύγει ο κόσμος από την επαρχία, εμείς το κάναμε πράξη αυτό και θα συνεχίσουμε. Για πείτε μας, είχαμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, οπότε τώρα... Τώρα λύθηκε το θέμα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας δεν δέχεται ως τώρα, δεν δεχόταν αυτό το λεγόμενο, ας το πούμε, homeschooling που κάνουν στις περισσότερες χώρες. Σωστά, ναι. Τώρα το κάνουμε από σήμερα. Θα γίνει αυτό κατ' εξαίρεση, βέβαια, έτσι. Αυτό δεν μπορεί να, το σχολείο δεν μπορεί να το αντικαταστήσει τίποτα. Είναι το καλύτερο που μπορεί να έχει κάποιος. Όταν όμως είσαι σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος, τόσο απομονωμένο και είναι λίγα τα παιδιά, 1, 2, δεν είναι πολλά παιδιά να ανοίξει ένα σχολείο κανονικό, τότε κατ' εξαίρεση πρέπει να γίνεται αυτό, ώστε να δοθούν κίνητρα να μένουν οι οικογένειες στα νησιά, να μην φεύγουν, να μην ερημώνουν αυτά τα νησιά και ίσως να έρθουν και άλλες οικογένειες. Αν υπάρχει τρόπος να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και αν υπάρχει... Βλέπουν και κάποιες οικογένειες ότι το θέμα υγείας και το θέμα σχολείου είναι ok, τότε θα κάνουν το βήμα να πάνε και σε αυτά τα νησάκια. Αν δεν υπάρχουν αυτά, γιατί όχι να υπάρξει μια δομή οργανωμένη, μια κτηριακή εγκατάσταση του χρόνου 2023-2024 επόμενη σεζόν, γυμνάσιο εννοώ και στη Γάβδο. Γιατί όχι, υπάρχει βούληση κεντρικά, υποθέτω. Μακάρι. Να υπάρχει και στήριξη από την αυτοδιοίκηση και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη, καλή υπομονή. Κουράγιο στις δυσκολίες μιας ακριτικής περιοχής. Και εδώ η πόρτα της εκπομπής είναι πάντα ανοιχτή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.